Εκατοντάδες Ουκρανοί διαδηλώνουν έξω από την Εθνική Τράπεζα της χώρας στο Κίεβο. Τους τελευταίους τρεις μήνες το εθνικό νόμισμα έχει υποχωρήσει κατά πολύ έναντι του δολαρίου. Πολλοί είναι εκείνοι που πλέον δεν μπορούν να αγοράσουν βασικά αγαθά. Το μαύρο σιτάρι στοιχίζει 6 γρίφνες και τώρα στοιχίζει 14. Η τιμή έχει διπλασιαστεί. Πώς μπορούμε να το αγοράσουμε? Πριν από 2 μήνες, ακόμα και πριν από 1 μήνα, η τιμή ήταν στο μισό. Πώς μπορεί να επιβιώσει ένας συνταξιούχος? Ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας δήλωσε ότι στόχος είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας, αλλά τα εμπόδια είναι πολλά. Δεν φταίμε εμείς που μόλις η κατάσταση άρχισε να σταθεροποιείται συνέβη το ζήτημα της Κριμαίας. Η σταθεροποίηση άρχισε με τις καταθέσεις. Την περασμένη εβδομάδα πολλοί έφεραν χρήματα σε τράπεζες στο Κίεβο. Στα ανατολικά έχουμε πρόβλημα. Την Πέμπτη εκπρόσωποι της Ουκρανικής κυβέρνησης θα συναντηθούν με μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Περιμένουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου το έλλειμμα θα έχει μειωθεί σημαντικά και αυτό σημαίνει ότι η ανάγκη για συνάλλαγμα δεν θα είναι τόσο μεγάλη και η πίεση στη γρίβνα θα εξαφανιστεί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησε επί της αρχής να χορηγήσει δάνειο 14 με 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία στο πλαίσιο διεθνούς βοήθειας συνολικού ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων.